Και εμείς τώρα, κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε τελείως και κλίμα και διάθεση και θεματολογία. Θα πάμε σε αυτό το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα που σας είπαμε σημειώθηκε στην Ξάνθη με 4 νεκρούς ηλικίας από 22 μέχρι 28 ετών. Συγγνώμη, πάμε να πούμε. Νομίζω ότι ο μεγαλύτερος ήταν 25. 28 το άκουσα σήμερα το πρωί. Τώρα, ναι. Τι Γιώργο μου και 25, τι 27 και 28. Έτσι. Τώρα μιλάμε απλά για νούμερα 2-3 χρόνια. Πάμε να πούμε καλημέρες. Κατερίνα Καλεντερίδου κοντά μας, ανταποκρίτρια του Action 24 στην Αλεξανδρούπολη. Είναι εδώ η καλή συνάδελφος. Καλημέρα, Κατερίνα. Καλημέρα, Κατερίνα. Καθώς επίσης και ο κύριος Παναγιώτης Δροσίδης, Γενικός Γραμματέας Αστυνομικών Υπαλλήλων Ξάνθης. Καλημέρα και σε εσάς. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Κατερίνα, πες μας λίγο τώρα το χρονικό ενός από τα πιο τραγικά τροχαία δυστυχήματα που έχουμε ακούσει τον τελευταίο πολύ καιρό. Είναι από τις ειδήσεις που δεν θέλουμε να μεταδίδουμε, δεν θέλουμε να μεταφέρουμε. Πραγματικά χθες το πρωί γύρω στις 8 παρα 5 για την ακρίβεια, σύμφωνα και με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, έγινε ένα τροχαίο δυστύχημα έξω από την Ξάνθη, στους Τοξότες, στην παλιά Εθνική Οδό, εκεί όπου σε μία ανοιχτή στροφή ένα γιο ταχύ αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν 5 νεαρά παιδιά, πήρε, φαίνεται να έχει πάρει πολύ ανοιχτά τη στροφή, ευθεία σχεδόν, και προσέκρουσε πάνω σε λεωφορείο, το οποίο μετέφερε εργαζομένους εταιρείας η οποία δραστηριοποιείται στην Ξάνθη. Η παρέα τώρα αυτών των 5 παιδιών, οι 3 εκ των οποίων μάλλον κατά τις πιθανότατα να δούλευαν, αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε, ήταν προγραμματιστές και από την Χαλκίδα βρέθηκαν στην Ξάνθη προκειμένου να δουλέψουν για ένα χρονικό διάστημα στην ίδια εταιρεία από την οποία επέστρεφαν οι εργαζόμενοι που βρίσκονταν στο λεωφορείο. Ήταν μία παρέα, οι περισσότεροι από τη Χαλκίδα βγήκαν το βράδυ του Σαββάτου έξω, ενδεχομένως να κατανάλωσαν κάποια ποσότητα αλκοόλ, ήταν ιδιαίτερα ευδιάθετοι και αποφάσισαν όλοι μαζί, καθώς οι θερμοκρασίες είναι ιδιαίτερα υψηλές, να μεταβούν στην περιοχή του Νέστου προκειμένου να κάνουν το μπάνιο τους. Είναι μία τραγική κατάσταση. Πραγματικά, δηλαδή, βλέπετε και στα πλάνα ότι το γιο ταχύ αυτοκίνητο κόπηκε κυριολεκτικά στη μέση. Οι αρχικές πληροφορίες ήταν πολύ συγκεχημένες, κάνανε λόγο μόνο για 3 νεκρούς. Στη συνέχεια γίναν 4. Μετά μάθαμε ότι υπήρχε και 5ος επιβάτης, ο οποίος εξπενδονίστηκε από τη σφοδρότητα της. Κατερίνα, του αυτοκινήτου. Ο συνοδηγός και ο μόνος επιζών, ο οποίος νοσηλεύεται ακόμα στο νοσοκομείο της Ξάνθης σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση, με κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Τώρα, όταν μαθαίνεις τέτοια γεγονότα με τόσο νέα παιδιά να χάνονται στην άσφαλτο, πραγματικά ραγίζει η ψυχή σου. Κατερίνα, από χθες άρχισαν να φτάνουν στην περιοχή οι συγγενείς. Μια ανατελεία, γιατί θα μας βοηθήσεις μετά να καταλάβουμε ποιος ήταν ο 26χρονος του οποίου την φωτογραφία δείξαμε πριν από λίγο. Κύριε Δροσίδη, οι συνάδελφοί σας οι οποίοι έφτασαν εκεί, τι βρήκαν? Δυστυχώς ήταν ένα τραγικό συμβάν. Για εμάς μετά το Πάσχα είναι το τρίτο θανατηφόρο τροχαίο που έχουμε στον ομό μας. Δυστυχώς πάλι με νεαρά άτομα. Αυτό που αντίκρισαν οι συνάδελφοί μου ήταν τρομακτικό, ακόμα και για αυτούς που είναι έμπειροι και έχουν ξαναβρεθεί σε παρόμοιες καταστάσεις. Η ταχύτητα ήταν και η σύγκρουση ήταν σφοδρή. Δεν μπορώ να σας περιγράψω τι αντίκρισαν τα παιδιά. Τώρα, κύριε Δροσίδη, τι έγινε δηλαδή και από τη δική σας εμπειρία? Τι συνέβη τώρα και είχαμε αυτό το τροχαίο δυστύχημα? Πιθανολογούν και τα παιδιά από το Τμήμα Τροχιάς Ξάνθης που διενεργούν την προανάκριση, οι συνάδελφοι, ότι σίγουρα μιλάμε για μεγάλες ταχύτητες. Mm-hmm. Πιθανότητα να μιλάμε και για μέθη, γιατί το νεαρό της ηλικίας αλλά και η ώρα εκεί μας οδηγούν. Έχουμε κάποιες υποψίες. Θα το δείξουν βέβαια οι αιματολογικές εξετάσεις, αλλά το όχημα το γιο ταχύ μπήκε και στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με τοπικά και πιθανότατα να μπήκε και κάτω από το λεωφορείο, ναι, μέχρι ένα σημείο. Άρα πήγε να προσπεράσει, πήγε να προσπεράσει κάτι συνέβαινε όχημα. Και αυτό που βλέπουμε εμείς τώρα, τώρα δεν θα κάνουμε βέβαια εμείς την αυτοψία, αλλά αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι έχει γίνει σε ευθεία αυτό εδώ. Δεν έχει γίνει πάνω σε κάποια στροφή ή κάτι τέτοιο, σωστά? Όχι. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Είναι μια πολύ μαλακή δεξιά στροφή. Ευθεία είναι ο δρόμος εκεί πέρα. Αλλά οι ταχύτητες που αναπτύσσονται στο συγκεκριμένο δρόμο είναι μεγάλες. Ειδικά κιόλας αν ο οδηγός δεν γνώριζε καλά την περιοχή,
μπορεί να του έφυγε το αμάξι και να μπει και στο αντίθετο ρεύμα. Εν τω μεταξύ, αυτό δεν ξέρω τώρα, δεν είναι επαρχιακό οδικό δίκτυο ή είναι... Είναι η παλιά εθνική οδός Ξάνθης Καβάλας. Είναι η παλιά εθνική. Με μια λωρίδα ανακατεύθυνση και χωρίς κανένα, διαχωριστικό στη μέση. Κανένα δηλαδή είναι αυτό το οποίο λέγαμε η παλιά Καρμανιόλα της δεκαετίας του 80. Έτσι ήταν οι εθνικές οδοί το 80 σε όλη τη χώρα. Έτσι πήγαινε στη Θεσσαλονίκη, έτσι πήγαινε στην Καλαμάτα, έτσι πήγαινε στην Πάτρα. Είναι ο δρόμος που πήγαινε στη Θεσσαλονίκη. Είναι ο δρόμος που πήγαινε παλιά στη Θεσσαλονίκη. Με λοιπόν, κοίτα τώρα το βλέπεις. Έχει δύο γραμμές στη μέση. Άμα σου φύγει, κάποιον θα πάρει το λαιμό σου από την άλλη πλευρά. Άρα το ΙΧ καταλαβαίνουμε ότι πέρασε στο αντίθετο ρεύμα. Έτσι δεν είναι, και ήρθε με και συγκρούστηκε με το ΜΠΚΑ, με το λεωφορείο. Κατερίνα, τι μαθαίνουμε τώρα και για τους επιβάτες που ήταν και στο λεωφορείο, αλλά μας είπες και ότι η κατάσταση της υγείας του 22χρονου που ήταν και ο συνοδηγός, ότι είναι αρκετά κρίσιμη, ε? Είναι κρίσιμη και είναι λογικό όταν βλέπουμε πώς μετατράπηκε το ΙΧ αυτοκίνητο σε μια άμορφη μάζα σιδερικών, κυριολεκτικά κόπηκε στη μέση. Επομένως, περιμένουμε κάθε ώρα που περνάει. Είναι κρίσιμη για την υγεία του. Θα πιθανολογούν οι γιατροί ότι στο τέλος θα τα καταφέρει, θα είναι όλα καλά, ευχή όλων μας φυσικά. Σοκαρισμένοι επιβαίνοντες στο λεωφορείο, όπως καταλαβαίνεις Άννα και Γιώργο, δεν μπορεί να το χωρέσει ανθρώπινος νους, πραγματικά ακόμα και οι άνθρωποι της πυροσβεστικής αστυνομίας του ΕΚΑΒ που βρέθηκαν στο σημείο, οι εικόνες που αντίκρισαν ήταν εξαιρετικά σοκαριστικές. Σοκάρουν όμως και οι συγγενείς που άρχισαν από χθες να καταφθάνουν στην περιοχή προκειμένου να αναγνωρίσουν τις ορούς, οι οποίες είναι σε απερίγραπτη έτσι κατάσταση μετά από τη σφοδρότητα του τροχαίου. Ο 26χρονος, συγγνώμη, Γιώργος, που βλέπουμε στα πλάνα αυτή την ώρα, ήταν γιος του πατέρα Ιωάννη Οικονομίδη, του ιερέα, ο οποίος, αν θυμάστε, ήταν εφημέριος στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος στα Ηνόφυτα, πρωτοστάτησε το 2000 περίπου στον αγώνα έτσι, των κατοίκων ενάντια στη μόλυνση του Ασοπού ποταμού από τις βιομηχανικές δράσεις στην περιοχή. Είναι ένας άνθρωπος, ο πατέρας Ιωάννης, ο οποίος αγαπά πολύ το περιβάλλον, έχει κάνει αγώνες, έχει βραβευτεί στο παρελθόν και μάλιστα έλεγε ότι πάντα στα παιδιά μου έλεγα, προσπαθούσα να ακρούω το καμπανάκι του κινδύνου, τόσο για την εργασία, όσο για το περιβάλλον, για την προσοχή που πρέπει να δείχνουν όταν οδηγούν. Είναι πραγματικά συγκλονιστικά τα όσα βλέπουμε σιγά σιγά να εξελίσσονται όσο περνούν οι ώρες και ανοίγουν και στόματα. Με τους συγγενείς και αυτό που λες, Κατερίνα μου, γιατί μας είπε και ο κύριος Δροσίδης το τι αντιμετώπισε και το τι αντίκρισαν και οι αστυνομικοί αλλά και οι πυροσβεστικοί. Ήταν πολύ συγκεχημένες οι πληροφορίες, Άννα, στην αρχή, γιατί καταλαβαίνεις ότι μέχρι να καταλάβουν όλοι οι άνθρωποι εκεί που βρέθηκαν στο σημείο τι ακριβώς έχει συμβεί, μέχρι να ταυτοποιηθούν οι σωροί, να σπεύσουν στο νοσοκομείο οι άνθρωποι οι οποίοι τραυματίστηκαν. Είναι μια διαδικασία πάρα πολύ δύσκολη και δεν είναι συνηθισμένη σε μια περιοχή της επαρχίας. Σωστά. Να σας πω ότι ο οδηγός του λεωφορείου κρατείται από χθες με τη διαδικασία του αυτοφόρου. Έτσι συμβαίνει όταν υπάρχει και δεύτερο εμπλεκόμενο όχημα σε κάποιο τροχαίο ατύχημα ή δυστύχημα, θα μεταβεί σήμερα στον εισαγγελέα της Ξάνθης προκειμένου να απολογηθεί, να δώσει τη δική του έτσι πτυχή του δυστυχήματος. Κύριε Δροσίδη, για να κλείσουμε, δύσκολες. Από το Πάσχα έχει περάσει 1,5 μήνας. Πόσοι είναι οι νεκροί στο οδικό δίκτυο της περιοχής σας? Δυστυχώς μετράμε 6 νεκρούς. 4 από το χθεσινό και 2 ακόμα θανατηφόρα τροχιά με παιδιά ηλικίας 20 και 22 ετών. Εγώ θα ήθελα εδώ να κάνω μια επισήμανση ότι... Και να κλείσουμε με αυτή, κύριε Δροσίδη. Βεβαίως. Δυστυχώς στην επαρχία και συγκεκριμένα στην Ξάνθη, η αστυνομική διεύθυνση υπολείπεται κατά πολύ της οργανικής δύναμης του προσωπικού της. Με αποτέλεσμα η τροχιά αστυνόμευση, ας πούμε τώρα όπως βλέπουμε στα τροχιά ατυχήματα, να μην συμβάλλει στην πρόληψη. Πηγαίνουν τα περιπολικά απλά για να επιληφθούν είτε τροχαίων ατυχημάτων, είτε για να βεβαιώσουν παραβάσεις μετά από καταγγελίες. Δεν κάνουν την συνηθισμένη περιπολία. Δεν τους βλέπει ο κόσμος,
δεν έχει το φόβο ο κόσμος. Δεν ελέγχονται τα οχήματα γιατί δεν φτάνουμε. Είμαστε πολύ λίγοι. Άμα έχεις να δεις, ραντάρ στο δρόμο τρία χρόνια. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Είναι λογικό. Είναι αλήθεια. Μάλιστα. Είναι αλήθεια γιατί. Λογικό δεν είναι, αλλά τέλος πάντων. Η πρωτεύουσα και η συμπρωτεύουσα αυτή τη στιγμή έχουν πάρει όλη την αστυνομική δύναμη. Καταλαβαίνουμε και τα κοινά τα οποία. Κύριε Δροσίδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Κατερίνα Καλεντερίδου, η ανταποκρίτρια του Action 24 στην Αλεξανδρούπολη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.